Γιώργη, καλησπέρα. Σε συναντάμε στην Θεσσαλονίκη Σάββατο πρωί. Αυτό που είδαμε ότι ο κόσμος πολύ αγάπη, ρε παιδί μου, από τους συμπολίτες του. Νομίζω ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Τα καρτάσια, έτσι αλλιώς όταν έρχεσαι στην πόλη νιώθεις αυτή την καρτάσια αγάπη. Και ομολογουμένως είναι μια πολύ ωραία μέρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό. Τώρα τα συναισθήματα που πήρες από τον κόσμο είδαμε, ήρθαν με μικροί, μεγάλοι, φωτογραφίες, αυτόγραφα, ποια ήταν? Τώρα εντάξει, τώρα είναι χωρίς αυτό να θέλει να ακουστεί κάπως. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Με τις καλές και τις κακές στιγμές της. Αυτό πλέον είναι. Έχουν συμβεί εκπομπές όπως ο Μόρφος Κόσμος που ερχόμασταν με το πρωινό και είχε 15-16.000 άτομα στην παραλία κάτω, ας πούμε. Είναι ωραίο αυτό. Αυτό το κόσμος καταλαβαίνει αν κάτι το κάνεις γιατί το γουστάρεις ή αν δεν το γουστάρεις, αν το κάνεις με το ζόρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα πολύ όμορφο. Ευκαιρία να περάσεις και κάποιες όμορφες στιγμές οικογενειακές στην Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η μισή μου οικογένεια, οι γονείς μου, η άλλη μου οικογένεια στην Αθήνα. Φανταστώ ότι ο γιος του μικρός για να ταξιδέψει. Όχι, ταξιδέψαμε, ήρθαμε εδώ να δούμε τον παππού και τη γιαγιά. Βεβαίως. Αλλά σήμερα ήρθα μόνος μου λόγω επαγγελματικού ταξιδιού. Μάλιστα, θα είναι ευκαιρία να συναντήσεις και τον κουμπάρο και τον Αντώνη Κανάκη. Δεν έχω, αυτό που γράφτηκε δεν ισχύει. Και όχι, όχι. Και δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία τώρα να απαντάω καθόλου σε ό,τι γράφει τώρα ο καθένας. Γιατί είπαμε αυτή η ιστορία που γράφω για να γεννήσω ένα θέμα και λίγο αργότερα πρέπει να απαντάω εγώ στον καθενός αυτό που βάζει. Όχι. Μάλιστα, γράψαν και την ημερομηνία του γάμου, ότι θα είναι Αύγουστο στην Άξο. Δεν ισχύει. Θα πούμε κάτι για την εκδήλωση, θα πούμε κάτι άλλο. Θα πούμε κάτι. Θα πούμε ότι ο κόσμος ήρθε, αγκάλιασε τη Θεσσαλονίκη, θα μείνει εδώ. Βέβαια, είμαι εδώ ήδη μία μέρα, μείνω και σήμερα και θα φύγω. Εγώ εύχομαι να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και εγώ.